Για να με πάει ο Σπύρος σίγουρος. Πού θα με πας, Σπύρο μου? Νομίζω το σκηνικό είναι το καλύτερο με το τζάκι σου, εκεί όπως είσαι. Θα σε πάω Τζουμέρκα και εμείς ανάψαμε το τζάκι στα Τζουμέρκα και έχουμε πάρα πολύ ωραία εικόνα. Να ευχαριστήσουμε την περιφέρεια Ηπείρου για αυτό το ταξίδι και φυσικά να δείτε αυτό το υπέροχο τοπίο. Σιράκο, Καλαρίτες. Όπω, τι ωραίο. Ω, νερά και βουνά. Ω, Σπύρο. Κλείστε τώρα για τα Χριστούγεννα. Και πηγαίνεις. Και εμείς μέχρι το σπίτι του Άι Βασίλη εδώ. Παρακαλώ το βίντεο. Η εκπομπή μας σήμερα ταξιδεύει στα Τζουμέρκα, σε αυτές τις υπέροχες βουνοκορφές της Πίνδου. Ξεκινάμε από το στολίδι του Άραχθου, το επιβλητικό πέτρινο γεφύρι της Πλάκας. Το άνοιγμα της Καμάρας είναι σε 40 μέτρα και το ύψος στα 21. Είναι το τρίτο μεγαλύτερο γεφύρι της Ευρώπης και το μεγαλύτερο των Βαλκανίων. Το διπορικό στα Τζουμέρκα υπόσχεται πολλές και όμορφες εκπλήξεις. Οι εναλλαγές της μέρας, του καιρού και των τοπίων ξεδιπλώνουν μπροστά μας την άγρια παρθένα ομορφιά αυτών των βουνοκορφών. Περνάμε μέσα στα παραδοσιακά χωριά όπως είναι το Σιράκο, που αν θες να το εξερευνήσεις, μπορείς μόνο περπατώντας. Κύριε Παναγιώτη, είστε από το Σιράκο? Είμαι από το Σιράκο, το μάνα και πατέρα καταγωγής που λέμε. Έχω κάνει σπίτι, το έχω κάνει μόνος μου και το αγαπάμε ιδιαίτερα. Είναι από τα ωραιότερα χωριά στο Τζουμέρκα. Πιστεύω ότι είναι το ομορφότερο χωριό στην Ελλάδα. Αυτό που το κάνει να ξεχωρίζει είναι η ιστορία του, είναι το περιβάλλον, η ομορφιά, η φύση. Είναι αυτό το δομημένο αρχιτεκτονικό σύνολο το οποίο το βλέπετε και παραμένει αναλύωτο τουλάχιστον 4 αιώνες. Είναι οι άνθρωποι του. Είναι η φιλοξενία του. Είσαι γέννημα θρέμα Σιρακιώτης? Γέννημα θρέμα Σιρακιώτης. Μένεις εδώ? Μένω εδώ, επαγγελματίας του χωριού. Έχω ένα ξενοδοχείο και 2 μαγαζιά. Πάει καλά? Χρόνια εδώ. Πάει καλά. Όσο περνάει ο καιρός, τα Τζουμέρκα είναι νέος προορισμός. Ανεβαίνει τουριστικά τα τελευταία χρόνια. Ένα από τα πιο εντυπωσιακά σημεία στα Τζουμέρκα στις βουνοκορφές είναι ο δίδυμος καταράκτης. Σε υψόμετρο 1.360 μέτρων έχει συνεχή ροή από το φθινόπωρο μέχρι την άνοιξη. Το καλοκαίρι ο καταράκτης στεγνώνει. Επισκέπτες? Επισκέπτες, ναι. Ήρθαμε για μια τετραήμερη εκδρομή και είπαμε πριν πάμε στο ξενοδοχείο, ακόμα δεν έχουμε φτάσει, να πάμε να δούμε τον όμορφο αυτό καταράκτη στο χωριό Καταράκτης. Το συνέστημα είναι μακάρι να μπορούσα να αφήσω για πάντα την Αθήνα και να ζήσω εδώ. Λένε ότι όλη η ομορφιά στα Τζουμέρκα είναι τα βουνά και τα νερά. Όσο περνάει η ώρα το διαπιστώνουμε και περισσότερο. Έχουμε έρθει στο χωριό Ματσούκι και στον καταράκτη του. Τι κάνουμε? Καλά. Εδώ κουβαλάμε κιόλα για το χειμώνα. Αναμένεται βαρύς ο χειμώνας? Αναλόγως, όπως τυχαίνει. Ναι, χιονίζει πολύ εδώ? Χιονίζει μέχρι και 7 και 70-80 πόντους. Πάντως είναι πολύ ωραία τα Τζουμέρκα και το χωριό σας. Ωραίο. Και ο καλός ο νοικοκύρης ο χειμώνα χαίρεται. Γιατί? Άμα έχει τάξει όλα μέσα τα τρόφιμα, τα πάντα, δεν πάει να ρίξει όσο θέλει. Τι κάνεις, καλημέρα. Πώς είστε? Μια χαρά είσαι. Έχω έρθει από την εκπομπή Αλήθειας με τη Ζήνα. Σωστά. Μπράβο, να είστε καλά. Εσύ είστε? Παλιός καφετζής του χωριού. Το καφενείο τώρα? Το έχω κάνει σπίτι. Φιλόξενος πολύ ο κύριος Δημήτρης μας ανοίγει το παλιό καφενείο και σημερινό σπίτι του, δείχνοντάς μας φωτογραφίες με τα ωραιότερα σημεία του χωριού. Τι θα σας πιάσω? Νερό. Ένα τσιγουράκι. Ένα τσιγουράκι. Το πέντρο. Γεια σας. Να είμαστε καλά, καλή σε εδώ στις πόλεις μας. Και να ξέρετε πάλι να έχουμε το καλοκαίρι που έχουμε και πανηγύρια και τέτοια. Διανύουμε τον Πάρο, τον πιο ψηλό ασφαλτοστρωμένο δρόμο της Ελλάδας. Είναι ο δρόμος που οδηγεί στους Καλαρίτες, ένα πανέμορφο παραδοσιακό οικισμό με τη χαρακτηριστική γκρίζα πέτρα. Είναι τελείως παραδοσιακό, σχεδόν από προ-Χριστού. Το χειμώνα πώς τη βγάζετε? Με κουβεντούλα, με διάφορα τοπικά προϊόντα που φτιάχνουμε εδώ πέρα, όπως θα σας δείξω και το λεγόμενο βυσί που φτιάχνουμε από τα κράνα, το οποίο αυτός είναι ο καρπός του. Βλέπω κανέλα μέσα. Έχει κανέλα. Έχει ζάχαρη και έτσι. Στην πλαγιά του βουνού Κριθάρια αντικρίζουμε το μοναστήρι της Βίλιζας. Το τοπίο είναι παντού όμορφο και γραφικό. Δεν είναι φωτογραφίες, είναι η αλήθεια που ξεδιπλώνεται μπροστά μας.
Άγναντα, Βουλγαρέλη, Θεοδόριανα και μια στάση στα καταπράσινα πράγματα για τη διαμονή μας. Υπάρχουν αρκετά καταλήματα σε όλα τα τζουμέρκα και υπάρχουν καταλήματα από τα πιο φθηνά βαλάντια μέχρι και πεντάστερα. Δραστηριότητες. Ό,τι μπορεί να κάνει κάποιος σε κάποιο σε βουνά και σε ποτάμια. Δηλαδή μπορεί να κάνει rafting, canyoning, να κάνει ορειβασία, να ασχοληθεί με υπασία, ορεινή υπασία. Στο δρόμο μας δεν λείπουν τα απρόπτα. Συχνά συναντάμε ζώα ελευθέρας βοσκής. Τα βουνά μας οδηγούν στη Μονή Κυπίνας. Η Μονή Κυπίνας είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά μοναστήρια όχι μόνο της Υπήρου, αλλά όλης της Ελλάδος. Είναι χτισμένη μέσα στο κύλωμα του κατακόρυφου βράχου. Το όνομά της κατά μία εκδοχή το πήρε από τους κήπους που καλλιεργούσαν οι μοναχοί. Είναι αφιερωμένο το μοναστήρι στην κοίμηση της Θεοτόκου. Με το τηλεοπτικό συνεργείο στην Κουιάσα. Είναι ένα μονοπάτι σπάνιας φυσικής ομορφιάς. Είναι λίγο στενό, έχει λίγο περπάτημα, θέλει λίγο προσοχή, αλλά πραγματικά αξίζει τον κόπο. Για να καταλάβει κανείς τη μαγεία της στιγμής και τη μαγεία της φύσης, έχουμε και φεγγάρι και έχουμε και την ομίχλη που έχει σκεπάσει το καταπράσινο τοπίο. Περνάμε μέσα από την ομίχλη και φτάνουμε στο προσήλιο για να συναντήσουμε μια 27χρονη κυνηγό, τη Λάουρα, που γνωρίζει ξεκάθαρα τι θέλει στη ζωή της. Η ζωή εδώ είναι υπέροχη. Θα ξυπνήσουμε το πρωί, θα πάμε στις δουλίτσες μας, λίγο τα ζάκια, λίγο ο κήπος. Θα μπορούσε η ζωή σου να είναι κάπου αλλού. Έζησα στα Γιάννενα, έζησα και στην Αθήνα. Η αλήθεια είναι ότι η ποιότητα ζωής εδώ δεν συγκρίνεται με πουθενά. Είναι και τα χόμπι που επιλέγει ο κάθε άνθρωπος. Ας πούμε, δεν παίρνουν όλες εδώ στο χωριό, ξέρω εγώ, μια καραμπίνα να πάνε για κυνήγι. Πρέπει και να σου αρέσει κάτι. Το ότι πάω για κυνήγι δεν σημαίνει ότι το βράδυ δεν θα βγω για ένα ποτάκι, ξέρω εγώ, και δεν θα βαφτώ. Λίγο πριν φύγουμε, επισκεπτόμαστε το εντυπωσιακό και ολόλευκο σπήλαιο στα Πράματα, την Ανεμότρυπα. Ανακαλύφθηκε καταρχήν το 1960. Είχε μία τρύπα μικρή στην είσοδο, έβγαζα αέρα, γι' αυτό ετυμολογικά βγαίνει η λέξη ανεμότρυπα. Τι το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έχει το σπήλαιο? Είναι το πιο λευκό σπήλαιο στην Ελλάδα, έχει καθαρό ασβεστόλιθο. Είναι πολύ ιδιαίτερο επίσης το ότι δεν μυρίζει καθόλου. Ναι. Η συνεχής ροή του ποταμού ανανεώνει το οξυγόνο. Τι ωραία οδηπορικά είναι αυτά, Σπύρο μου, και νομίζω ότι έπεται συνέχεια. Έχεις κάνει πολλά ακόμα που θα δουν οι τηλεθεατές, αλλά και άλλα, σαν και αυτά που μας χορηγεί ουσιαστικά η Περιφέρεια Ιωαννίνων, για να τα λέμε αυτά, έτσι. Ακριβώς έτσι. Και να είναι καλά και ο Θοδωρής ο Παπάζογλου με τον Φώτη τον Καφέτσι που μας βοήθησαν να κάνουμε αυτά τα γυρίσματα. Στο Facebook, Τεό. Λοιπόν, μπρος όλες τώρα. Οι περιφέρειες τώρα, γιατί έτσι να δείχνουν οι διαμορφές του τόπου μας. Να ενισχύσουν τον τουρισμό τους. Μπράβο. Λοιπόν.